την κυρία Μαρία Γιαλαμάχαλτση Νικολάου και θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στη σχολή ταπειτουργίας του Σκουτάρου, τι κρύβει όλη αυτή η σχολή πίσω της, καθώς και πόσο σημαντικό είναι να αναδείξουμε και να διατηρήσουμε τη λαϊκή μας τέχνη. Να αρχίσουμε από το τέλος. Η λαϊκή τέχνη είναι προϊόν έκφρασης της ελληνικής ψυχής. Είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Δέχτηκε διάφορες επιδράσεις, τις οποίες δημιουργικά τις ενσωμάτωσε και μας έδωσε ένα θησαυρό σχεδίων, τεχνικών, χρωμάτων, που είναι πραγματικά εθνικός πλούτος. Όμως όλος αυτός ο πλούτος κινδύνευε να χαθεί από τη μεταπολεμική εκβιομηχάνηση της χώρας. Ας μην επεκταθώ στο ότι ανταλλάσσονταν πολύ σημαντικά έργα λαϊκής τέχνης με πλαστικά που πουλούσαν άνθρωποι του ποδαριού, έμποροι του ποδαριού έξω. Αυτόν τον κίνδυνο να χαθούν όλα αυτά τα δημιουργήματα των ανώνυμων Ελλήνων τεχνητών τον διέγνωσε έγκαιρα η τότε Βασιλική Πρόνοια που μετονομάστηκε μετά σε Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και ενέταξε μέσα στα ποικίλα προγράμματα της που είχε τα προνοιακά και την οικοτεχνία. Έτσι βρέθηκαν να δουλεύουν πολλές γυναίκες από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, από τη Θράκη ως την Ήπειρο και από τα ελληνικά νησιά, να δουλεύουν τα κεντητά, χαλιά, μαξιλάρια κεντητά, σε μαλλί και σε καμβά, εργόχειρα σε λινό, όλα αυτά έργα που βρέθηκαν σε σχέδια από τα παλιά και δημιούργησε έτσι μία μεγάλη κίνηση προστασίας λαϊκών έργων, τα οποία έδιναν, βοηθούσαν το οικογενειακό εισόδημα των ακριτικών περιοχών, που ήταν πενιχρό, δεν υπήρχε ωράριο εργασίας, μέσα στις ελεύθερες ώρες της η γυναίκα κεντούσε, ήφαινε. Έτσι βρέθηκαν να γίνουν και 57 ταπειτουργία σε διάφορες περιοχές, αντιγράφοντας πάντοτε ελληνικά σχέδια. Σχέδια από την ελληνική παράδοση και την ελληνική φύση, την πλούσια. Ποια είναι η δική σας σχέση με τον Οργανισμό Πρόνοιας? Εγώ ήμουν διοικητικός υπάλληλος, αλλά όταν προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί οικοτεχνία εδώ στο νησί, δέχτηκα με χαρά να έρθω και εργάστηκα στην οικοτεχνία. Και νομίζω ότι πέτυχα πολλά πράγματα, γιατί ήταν, να πω, ας μην θεωρηθεί εγωιστικό, δικό μου δημιούργημα αυτή η δουλειά σε αυτό το χώρο, στη Λέσβο. Δουλέψανε πολλές γυναίκες, περίπου 200 γυναίκες, σε κεντητά χαλιά, μαξιλάρια, τραβέρσες, χρηστικά είδη, γιατί αυτός ήταν και ο ρόλος, να έχουν μια πρακτική αξία τα πράγματα αυτά και διακοσμητική, αλλά να μπουν και μέσα στη χρήση του νοικοκυριού. Τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, τραβέρσες, διάφορα είδη. Υπήρχαν κάποιες περιοχές της Λέσβου που ασχολούταν περισσότερο. Ναι. Υπήρχαν κυρίως χωριά που είχαν μία παράδοση στα λαϊκά έργα. Αυτές οι περιοχές ήταν η Φίλια, στις οποίες απασχολούνταν περίπου 25 με 30 γυναίκες, στο χωριό δηλαδή αυτό. Η Αγία Παρασκευή επίσης, με ισάριθμο αριθμό απασχολούμενο γυναικό. Η Άντισα, το Πλωμάρι,
η στύψη με πολλές γυναίκες. Και ήθελα να σας πω ότι τα έργα που στέλναμε στην Αθήνα για να πουληθούν στα πρατήρια του οργανισμού και έτσι να υπάρχει δυνατότητα της συνέχισης του έργου των γυναικών εδώ, ήτανε ό,τι στέλναμε από τη Μυτιλίνη λόγω της άριστης συνεργασίας με τις γυναίκες και τις γνώσεις τους, της παράδοσης του νησιού, ήταν εξαιρετικά. Πριν ακόμα βγούνε ή την ώρα που βγαίνανε ακόμα από τα δέματα, πουλούντανε. Ήταν έργα που νόμιζες ότι δεν τα έφτιαξε ανθρώπινο χέρι. Ήταν δηλαδή στα κορυφαία. Ναι, ναι. Και πώς τελικά δημιουργήθηκε η σχολή ταπιτουργίας στο Σκουτάρο? Εγώ και τον καιρό είχα κάνει πρόταση για άλλα χωριά. Αλλά ο πρόεδρος του οργανισμού τότε, που είχε μία ιδιαίτερη σχέση γιατί είχε περάσει από το χωριό αυτό, ήθελε να γίνει το ταπιτουργείο εκεί και έγινε. Υπήρχε και προθυμία γυναικών να δουλέψουν. Πόσα χρόνια λειτουργήσε η σχολή αυτή στο Σκουτάρο? Από το 88 πρέπει, μέχρι το 1998, ίσως 10 χρόνια, δεν το λέω με βεβαιότητα, αλλά περίπου 10 χρόνια. Βγαίνοντας από τη σχολή αυτή, αφού είχαν κάνει έναν ορισμένο κόμβο οι μαθήτριες, ορισμένο αριθμό κόμβων χαλιών, όπως βλέπετε αυτό εδώ, έπαιρναν ως δώρο έναν αργαλιό και όλα τα μαλλιά που χρειάζονταν και τα λοιπά νήματα από τα βαμβακερά για να κάνουν ένα δικό τους χαλί και μπορούσαν να εργαστούν και στο σπίτι τους, γιατροί τους. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι να επαναλειτουργήσει αυτή η σχολή και να αποτελέσει ακόμη έναν πυλώνα οικονομίας του τόπου? Αν όχι πυλώνα, μια βοήθεια. Κοιτάξτε, είναι οι διαφορετικές συνθήκες σήμερα και ίσως να μην υπάρχει ικανός αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να εργαστούν και σήμερα. Γιατί, κακά τα ψέματα, ο αργαλιός δεσμεύει για πολλές ώρες και είναι σε περιορισμένο χώρο και ίσως και κουράζει. Δεν ξέρω σήμερα πώς θα είναι. Δεν μπορώ να ξέρω σήμερα πώς θα είναι. Για εκείνο τον καιρό υπήρχε διάθεση. Και ίσως και σήμερα να εργάζονται κάποιοι άνθρωποι και υπάρχουν και κάποια ταπιτουργία. Αλλά δεν ξέρω για εδώ, για τον τόπο μας. Πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε όμως τη λαϊκή μας τέχνη? Η λαϊκή τέχνη, είπαμε ότι είναι προϊόν της ελληνικής ψυχής. Είναι η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τέχνης, που δέχτηκε και βέβαια επιδράσεις από άλλους παράγοντες που και τους ενσωμάτωσε δημιουργικά. Και έτσι δημιούργησε αυτή την πληθώρα των έργων σημαντικών. Είναι η ιστορία μας. Είναι οι ρίζες μας. Οι γυναίκες που ασχολούνταν με την οικοτεχνία και τα σχέδια τα έστελνε ο οργανισμός. Ήτανε αντίγραφα από αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι τα αδελφίνια της Δήλου, όπως είναι τα αδελφίνια της Κνωσού, όπως είναι ο Τρίτον της Ρόδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει τη συνέχεια της φυλής μας και τη συνέπεια αυτό το πράγμα. Δένει την αρχαιότητα με το σήμερα. Υπήρχαν καλλιτέχνες γνωστοί της εποχής που σχεδίαζαν? Βεβαίως, βεβαίως. Ένας άλλος κλάδος, ας πούμε, της οικοτεχνίας είναι τα χαλιά τείχων που γινόταν σε ειδικούς αργαλιούς, τα πισερί λέγονται, και ήταν έργα Ελλήνων ζωγράφων
τα οποία αντέγραφαν στους αργαλιούς γυναίκες, ακόμα και γυναίκες των φυλακών του Κορυδαλού. Υπήρχε και εκεί δραστηριότητα τέτοια, η οικοτεχνική του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας. Ήταν έργα του Γιάννη του Τσαρούχη, του Μόραλη, του Βασιλείου, του Χατζικυριάκου Γκίκα, του Φαϊτάκη. Σπουδαία έργα που κοσμούν σήμερα σαλόνια ελληνικών σπιτιών. Πόσο μπορούσε να φτάσει η τιμή ενός τέτοιου έργου? Το πιο ακριβό. Για εκείνο τον καιρό μπορεί να είχε και μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο δραχμές τότε. Ναι. Και ίσως και περισσότερο. Έδινε μια άλλη διάσταση στο έργο του ζωγράφου ή ταπισερή. Το έβλεπες και αλλιώς. Μπορείτε να μας δείξετε κάποια έργα από αυτά? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σχέδια. Σχέδια. Από την ελληνική παράδοση και φύση. Αυτό είναι ένα ψηφιδωτό δαπέδου από τη Ρόδο. Είναι ο τρίτον της Ρόδου. Και είναι κεντητό τείχου. Να μας δείξετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Ναι, τα αγαπημένα μου. Όλα είναι αγαπημένα μου. Είναι όλα δεμένα με την ψυχή μου. Με τα χρόνια τα ωραία, τα δημιουργικά. Με την ικανοποίηση ότι έκανα εθνικό έργο. Πόσα χρόνια ήσασταν στον οργανισμό? Στον οργανισμό ήμουνα 35 χρόνια. Αλλά στην οικοτεχνία 15, τα τελευταία 15 μου χρόνια. Τα υπόλοιπα χρόνια μου ήταν σε διοικητικές θέσεις. Εδώ είναι ένα έργο, Πέρδικες, πάλι κεντητό χαλί. Η Σκύρος ήταν πηγή λαϊκών έργων. Το καράβι της Σκύρου ήταν αυτό. Και αυτό επίσης είναι μοτίβο Σκύρου, χαλί τείχου, διακοσμητικό. Αυτό είναι γλάστρα Αγίου Όρους. Και αυτό χαλί, έτσι. Είναι διακοσμητικό κασέλας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Και αυτό είναι από αρχαιολογικό χώρο, τα χελιδονόψαρα, το θέμα του. Τείχου, χαλί τείχου. Τα δελφίνια της Δήλου, διακοσμητικό χαλί από το νησί της Δήλου. Αυτό θα το δείτε κεντυμένο επάνω στη σκάλα και είναι τα δελφίνια Κνωσού από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού της Κρήτης. Αυτό είναι σχέδιο που έχει γίνει πάμπολες φορές εδώ, κεντυμένο σε λινό και είναι ο Ηπειρώτικος γάμος. Αυτό είναι σε χαλί κόμβων. Παιδιά, υπήρχαν διάφορες ποιότητες χαλιών κόμβων και η ποιότητα καθορίζεται από τον αριθμό κόμβων ανά τετραγωνικό μέτρο. Όσο πιο πολλούς κόμβους είχε στο τετραγωνικό, είναι καλύτερο το χαλί σε ποιότητα. Και ακριβότερα, επομένως. Αυτό ήταν στην ποιότητα Κασάνδρας που είχε τους περισσότερους κόμβους ανά τετραγωνικό μέτρο. Το Ανθοδοχείο Ρόδου. Ένα πάρα πολύ ωραίο χαλί. Χαλί κόμβων είναι. Για να γίνει ένα τέτοιο χαλί, πόσο καιρό έπαιρνε? Εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτό και από την ταχύτητα. Από τις ώρες που διέθεταν. Δύο κοπέλες μπορεί να βγάζανε ένα χαλί όταν δουλεύανε κανονικά σε ένα μήνα. Ήθελε χρόνο. Αυτό είναι νηφιάτικος χορός. Ένα χαλί ειδική σύνθεση του ζωγράφου Χατζικυριάκου Γκίκα. Τα πουλιά Σκύρου σε ποιότητα Ιωνίας. Και αυτό από την ελληνική φύση, φύλλα καπνού, που το παίρνανε πολύ αυτό οι Υπουργοί Γεωργίας. Αυτά είναι τα πετινάρια. Αυτό είναι το δέντρο της ζωής, σε ποιότητα Κασάνδρας. Πόσων είδων ποιότητες είχαμε? Αν θυμάμαι καλά, ήταν η Κασάνδρας, η Ιωνίας,
Μακεδονίας. Και αυτές πήραν τα ονόματα τους από συγκεκριμένες περιοχές και πώς ναι, κάνανε ναι, τα ναι. χαλιά το... Έτσι τις ονόμασαν. Από την προέλευση των σχεδίων μας. Επειδή είχε εκδηλωθεί διάθεση από ηλικιωμένες κυρίες να δουλέψουν στην οικοτεχνία, όμως δεν είχαν τη δυνατότητα, λόγω έκπτωσης των λειτουργιών τους, ας πούμε, της όρασης κτλ., να κεντήσουν σε λινό ή σε καμβά που ήταν δύσκολο, σκεφτήκαμε να βάλουμε τη δαντέλα στην οικοτεχνία, που ήταν πιο εύκολη για τις ηλικιωμένες γυναίκες. Και έτσι θα δείτε και μερικά έργα από δαντέλες, τα οποία είχαν μαζευτεί από παλιά μπαούλα από εδώ, από το νησί μας. Και άρχισαν και τα αντέγραφαν και έτσι δημιουργήθηκαν τραπεζομάντιλα με λινό και δαντέλα, μαξιλάρια, κουρτίνες, όπως βλέπετε αυτές εδώ, και άλλα είδη, σεντονάκια. Πολλά σχέδια είναι βγαλμένα από ιερά άμφια, από στολές, τοπικές στολές, από διάφορα χάντρινα είδη που βρέθηκαν στην ελληνική ύπαιθρο. Εσάς ποιο σχέδιο είναι το αγαπημένο σας? Όλα τα αγαπάω. Όλα τα αγαπάω. Και όλα κάτι μου θυμίζουν. Ακόμα ξέρω ποιες οικοτέχνηδες κεντούσαν με επιτυχία κάποια σχέδια, ορισμένα σχέδια. Και τα έβγαζαν πάρα πολύ ωραία. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με αυτόν τον κόσμο, τον ωραίο κόσμο. Ήταν πολύ εξαιρετικές οι κυρίες που δουλέψαμε μαζί. Τις σεβάστηκα και με σεβάστηκαν. Για γι' αυτό είχαμε τέλεια αποτελέσματα. Πολύ καλά αποτελέσματα. Πώς αισθάνεστε που αυτός ο κύκλος έχει κλείσει? Ένα πόνο βαθύ. Ένα πόνο βαθύ, γιατί δεν υπάρχει πια οικοτεχνία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτή η ωραία δουλειά που φύλαξε ως κόρην οφθαλμού την παράδοση. Και μπήκε κλειδί σε αυτή τη δουλειά. Γιατί μπήκε κλειδί, γιατί δεν είχε... Δεν το ξέρω. Ο οργανισμός, ο Εθνικός Οργανισμός Προνοίας, είναι κρατικός οργανισμός. Ήταν κρατικός οργανισμός. Τώρα έχει μεταλλαχτεί. Κρατικός οργανισμός με σχέση ιδιωτικού δικαίου, επιχορηγούμενος από το κράτος. Όταν ήρθαν τα δύσκολα στην οικονομία, έκλεισε ο οργανισμός. Μπήκε τελεία. Λουκέτο. Αυτό το 2010, επί Υπουργείας του Ανδρέα Λοβέρδου, έγινε. Το 10. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Εγώ βέβαια δεν ήμουνα τότε. Είχα φύγει. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το υπέροχο χαλί που κοσμεί το σαλόνι σας. Αυτό είναι αγορασμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Προνοίας, από ένα πρατήριο του οργανισμού. Είναι χαλί κόμπον ποιότητα Ιωνίας και λέγεται λουλούδι Ήπειρου, γιατί προέρχεται το σχέδιο από την Ήπειρο. Τα χαλιά αυτά βάφονταν με φυτικές βαφές. Δεν ήταν τεχνητές οι βαφές τους. Και η προμήθεια των μαλλιών γινόταν από τη Λίμνο. Κυρίως ήταν η πηγή Λίμνος, από ό,τι ξέρω. Και τα υλικά που χρησιμοποιούσαμε είχαν πηγή προέλευση στη χώρα μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Σήμερα πόσο δύσκολο είναι να βρούμε κλωστές και... Όχι, δεν είναι δύσκολο να βρεθούν οι πρώτες ύλες. Και εκεί έχουμε ένα χαλί, το οποίο λέγεται παραμύθι. Αυτό το χαλί, παιδιά, το στρώνω από το 1972 μέχρι σήμερα. Αλλά τα χρώματα παραμένουν ολοζώντανα. Ολοζώντανα. Το σχέδιο είναι παραμύθι. Είναι η ποιότητα Ιωνίας. Είναι η δεύτερη καλύτερη ποιότητα, γιατί η άλλη ήταν απλησίαστη, η Κασάνδρα, για τα δικά μας βαλάντια. Αυτό εδώ είναι η μπάντα Κρήτης.
λέγεται, μπάντα Κρήτης, και κεντήθηκε από οικοτέχνηδα στη Στύψη. Το αγόρασα εγώ από τον οργανισμό τότε. Το άλλο είναι οικογενειακό κοιμήλιο, εκατοχρονίτικο και πλέον. Αυτό το χρησιμοποιούσανε για να μαζεύουνε μέσα διάφορα πράγματα οικιακής χρήσης και το λέγανε μποχτσάς, ναι. Και το δένανε μέσα από διάφορα δικά τους χρήσιμα πράγματα. Το σχέδιο αυτό είναι το γαρίφαλο Ηπείρου. Η Ήπειρος ήταν πηγή για την οικοτεχνία μας. Είναι τραβέρσα που μπαίνει πάνω σε τραπέζι. Αλλά εγώ για να το φυλάξω καλύτερα, το έβαλα σε κορνίζα. Αυτό είναι το καραβάκι Σκύρου, καράβι Σκύρου. Είναι οι κοπηλάτες κάτω, πουλιά, τα ναυτάκια του, σημεούλες. Και αυτό το σχέδιο είναι σκυριανό, τσαλοπετινή και κυπαρίσια. Από την ελληνική φύση. Αυτά είναι τα δελφίνια Κνωσού. Αυτό εδώ είναι, το σχέδιο λέγεται Άμπελος και είναι αγαπημένο θέμα για την Πρόνοια και αυτό. Είναι δικό μου κέντυμα που είναι βγαλμένο από τοπική ενδυμασία της Φλωρίνης. Αυτό εδώ πάλι είναι τα ρόδια. Και αυτό είναι σχέδιο από την οικοτεχνία, το οποίο το βάζουμε εμείς στα Χριστούγεννα. Για την ιστορία ήθελα να σας πω ότι έπειτα από το απρόσμενο κλείσιμο του των δραστηριοτήτων της οικοτεχνίας, όλος ο πλούτος που έμενε στα πρατήρια και ήταν έτοιμος για πώληση, βρέθηκε αποθηκευμένος σε μεγάλες αποθήκες στον Πειραιά και από τότε μένει εκεί. Βεβαίως γίνονται απεντομώσεις, όπως έχω ακούσει, και προστασία του υλικού, αλλά αυτός ο πλούτος που είναι, υπολογίζεται να είναι γύρω στα 3,7 με 4 εκατομμύρια, μένει ανεκμετάλλευτος και με κίνδυνο κάποια στιγμή να καταστραφούν μερικά είδη από καιρικές συνθήκες, από αλλοιώσεις, από διάφορες, από υγρασία, ενώ θα μπορούσανε να είχαν διοχετευθεί στο εμπόριο, να είχαν πουληθεί σε εκθέσεις, όπως γινόταν κάθε χρόνο στον Εθνικό Οργανισμό Προνίας, εκθέσεις σε νομούς, σε πρωτεύουσες νομών, και πουλιόνταν πολλά είδη. Ένα χρόνο ήμουνα και υπεύθυνη του περιπτέρου της Πρόνοιας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εκεί είδα ότι εκτιμήθηκε πάρα πολύ, εκτιμιόταν το έργο της οικοτεχνίας. Όλη η αριστοκρατία της πόλης ερχόταν και ψώνιζε χρηστικά είδη από το περίπτερο. Ονόματα κυρίως θυμάμαι εβραϊκών οικογενειών που είχαν ευαισθησία και αγάπη για αυτά τα έργα. Σετ φαγητού, τραπεζομάντιλα, τραβέρσες, μαξιλάρια, χαλιά που λιόταν. Αλλά δυστυχώς σήμερα. Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχετε ζήσει σε αυτό το ταξίδι? Τα πιο ωραία χρόνια είναι η ικανοποίηση που πήρα ότι αυτό το έργο ήταν ολοκληρωτικά δικό μου, χωρίς πολλή βοήθεια από τον οργανισμό, γιατί ήρθα μία ψυχή, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς, δηλαδή μέσω κίνησης, που ήταν το πρώτο εργαλείο που χρειαζόμουν. Και με πολλές δυσκολίες. Αλλά το πέτυχα και είχα αυτή την ικανοποίηση της προσωπικής προσφοράς και επιτυχίας. Και τις σχέσεις. Και τις σχέσεις με την επαφή μου με το χωριό, που ήταν πλούτος για μένα.